Αυτές οι εικόνες από τη Βόρεια Εύβοια αμάυρωσαν το καλοκαίρι του 2021 και θα στοιχιώνουν για πάρα πολύ καιρό τις μνήμες των κατοίκων της περιοχής όπου για ένα μήνα έβρεχε κάφτρες και στάχτη. Πέραν των περιουσιών που καταστράφηκαν, είτε πρόκειται για σπίτια είτε για καλλιέργειες, ο απολογισμός ως προ τα δάση είναι εφιαλτικός. Πάνω από μισό εκατομμύριο στρέμματα δασικής έκτασης, το 1 τρίτο των δασών της Εύβοιας, παραδόθηκαν στη μανία της φωτιά θα έλεγε κανείς πως για τον πράσινο πλούτο του νησιού ελπίδα δεν υπάρχει. Κι όμως, ίσως αυτή η πρόταση να μην είναι εντελώς σωστή. Και αυτό γιατί στα δάση της Βόρειας Εύβοιας η μονοτονία του αποκαρδιωτικού μαύρου αρχίζει σιγά σιγά και σπάει. Το πράσινο δείχνει πως η διαδικασία της αναγέννησης είναι ήδη σε εξέλιξη. Είναι όμως αυτή η αυτοαναδημιουργία αρκετή για να χαρίσει στη Βόρεια Εύβοια ξανά την ομορφιά που το 2021 μέσα σε λίγες ημέρες έγινε παρανάλωμα του πυρός. Σίγουρα όχι. Καταρχάς χρειάζεται χρόνος. Χρειάζονται δεκαετίες. Επιπλέον παραφράζοντας το αρχαίο ρητό, συναναγέννηση και χειρακίνη. Αν θέλουμε το δάσος πραγματικά να αναγεννηθεί από τις τάχτες του, το πρώτο που πρέπει να προσέξουμε είναι να μην ξανακαεί. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι επίσης και ο έλεγχος της βόσκησης. Όμως πώς μπορεί να επιβληθεί αυτό σε ανθρώπους που περιμένουν το δάσος να θεργέψει για να ζήσουν από αυτό. Οι συνέπειε τη φωτιά προφανώ δεν περιορίζονται στη φύση. Όμω, εξίσου προφανώ, η καταστροφή τη φύση έχει σοβαρέ συνέπειε στι τοπικέ δραστηριότητε που άνθιζαν στην περιοχή εξαιτία αυτή. Σύμφωνα με τον πρόεδρο των Μελισσοκόμων τη Ιστιαία, οι συνάδελφοί του αναγκάζονται να μεταφέρουν τα μελίσια του αλλού. Καθώς η αναγέννηση συνεχίζεται, η περιοχή ετοιμάζεται για το φετινό καλοκαίρι, ελπίζοντας ολόψυχα να μην έχει καμία σχέση με το πέρυσινό.